Κάθε Πέμπτη, πιστό στο ραντεβού μας, ο Νίκος Βασιλάκος, δημοσιογράφος τεχνολογίας. Σήμερα θα πάμε διακοπές παρέα. Καλημέρα, Νίκο. Βάζουμε την πιστοτική μας κάρτα, τη χρεωστική κάρτα ή την προπληρωμένη κάρτα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη, παίρνουν στο τηλέφωνο, λένε παιδιά, να η ευκαιρία, τριήμερη διαμονή στη Μάνη 75 ευρώ. Ναι. Τετραήμερη διαμονή στη Σαντορίνη 150 ευρώ. Καλά, όχι αυτή την εποχή βέβαια, έτσι. Εντάξει, τα λέγαμε και με το Σάκη Αρναούτογλου αυτά πριν από λίγο. Μπορούμε να πάμε, αλλά με συγχωρείτε, αλλά όχι αυτή την εποχή. Όχι high season που λέμε. Όχι και να έχουμε υπόψη μας ότι δεν στέλνουμε χρήματα, γιατί αν στείλουμε χρήματα, το έμβασμα δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την αποστολή του. Οπότε η συμβουλή που δίνουμε σε όλες και σε όλους είναι πρώτον να ελέγχουν το κατάλημα, να μιλούν με τον ιδιοκτήτη του καταλήμματος, να επιβεβαιώνουν ότι είναι υπαρκτό το κατάλημα, υπαρκτός ο ιδιοκτήτης, και μετά ιδανικά να κλείνουν τη διαμονή τους με εγγύηση, Έλσα, προσοχή, την πιστωτική κάρτα. Γιατί η πιστωτική κάρτα είναι ο μόνος τρόπος να αμφισβητήσω συναλλαγή. Α, για εξήγησέ το μας λίγο αυτό. Δίνω εγώ προκαταβολή σε ένα κατάλημα πληρώνοντας με την πιστωτική και έτσι μπορώ να πάρω τα χρήματα. Βέβαια. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εάν τα χρήματα περάσουν από τράπεζα σε τράπεζα, τα χρήματα κάνουν φτεράκια. Εάν πέραν της τράπεζας με τράπεζα συμβεί κάτι αντίστοιχο, δηλαδή μπορεί να τα δώσεις με προπληρωμένη ή να τα δώσεις με χρεωστική κάρτα, γιατί πολλοί βολεύονται με τη χρεωστική. Κοίτα, να αφήσουμε, η προπληρωμένη είναι μια άλλη κατηγορία. Για πάμε λίγο στη χρεωστική, αυτό που το κάνουμε όλοι και από βιασύνη. Και στη χρεωστική μπορείς να αμφισβητήσεις μια συναλλαγή, αλλά νομίζω μέσα σε ένα 24ωρο θέλει η τράπεζα. Μετά σου λέει κάθε ευθύνη. Ναι. Μετά τα χρήματά σου δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω. Και σκεφτείτε ότι στις περιπτώσεις των διακοπών μπορεί να έχουμε τρίμηνο που μεσολαβεί για να πάμε να μείνουμε στο κατάλημα ή δίμηνο. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Ιδανικά δεν στέλνουμε προκαταβολή, αλλά πληρώνουμε με την άφηξή μας στο κατάλημα που έχουμε ελέγξει ότι είναι της απολύτου αριστείας μας. Αλλιώς δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να συμβεί, αν είναι υπαρκτό ή όχι το κατάλημα. Προσέχουμε πάρα πολύ να μην μπαίνουμε σε site τα οποία είναι, αντί να είναι το γνήσιο site το οποίο είναι booking.com ή airbnb.com, υπάρχουν κάτι site greekairbnb.com, greekbooking.com. Πάντως όταν το κάνουμε μέσα από άλλα site, εκεί ξεκαθαρίζει αν χρειάζεται προκαταβολή ή όχι, αλλά κάποια καταλήμματα ζητάνε. Οπότε το κάνουμε στην ουσία μέσω του site των αντιπροσώπων. Και έτσι εκεί μπορεί να αμφισβητηθεί η συναλλαγή, είναι πιο εύκολο. Αν επιλέξουμε μόνοι μας λοιπόν, χωρίς να πάμε σε κάποιο site οργανωμένο. Είπες να κοιτάξουμε την επικοινωνία, τα στοιχεία της επιχείρησης. Αν έχει τηλέφωνο να καλέσουμε, αν δεν έχει τηλέφωνο κάποιοι δεν βάζουν. Το έχω προσέξει. Θα στείλουμε μήνυμα να μας καλέσουν. Δεν γίνεται παιδιά να δώσετε 500, 600, 700 ευρώ να τα στείλετε τυφλά. Χωρίς να ξέρετε αν καν υπάρχει διαθεσιμότητα. Το ότι κάποιος μπορεί να σε καλεί από ένα τηλέφωνο, το οποίο να ξέρετε ότι ακόμα και τα κινητά μπορεί να μην είναι δηλωμένα σωστά, επώνυμα σε Έλληνες ή Ελληνίδες κινητά και να είναι κινητά ψεύτικα. Οπότε εσύ πιστεύεις ότι μιλάς με τον ιδιοκτήτη, αλλά στην ουσία τι παθαίνεις, μιλάς με κάποιον ο οποίος είναι απατεώνας, σου παίρνει τα χρήματα. Μπορεί να σου ζητήσει και κωδικούς τραπεζικούς την ώρα που γίνεται η συναλλαγή. Αυτό το προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν δίνουμε εξαψήφιο ποτέ από το τηλέφωνο. Ποτέ, ό,τι και να συμβεί, δεν δηλαδή, δίνουμε εξαψήφιο. Δηλαδή, έχουν εντοπιστεί αυτές οι απάτες. Είναι σοβαρό αυτό που λέμε τώρα. Ήδη δηλαδή, αυτή την εποχή, κάποιοι ψάχνουν, βλέπουν κάτι, εντυπωσιάζονται, κλείνουν και χάνουν χρήματα. Σωστό. Γιατί Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο, ειδικά. Γιατί και εσύ είσαι η παλιά γενιά. Ενώ έζησες, ζούμε τώρα και με την τεχνολογία, ζούσαμε και παλιά. Θυμάσαι παλιά στις Κυκλάδες, όταν εμείς ήμασταν, ξέρω εγώ, 18-19 χρονών, το πρωτοκατεβήκαμε, βγαίναμε από το πλοίο. Υπήρχαν εκεί και μεγάλες γυναίκες σε ηλικία, ενώ και κύριοι, με τα την επωνυμία, με μια καρτέλα. Λέγανε, ελάτε παιδιά, μείνετε σε εμάς. Αυτό. Και ναι, rooms to rent ή για τους τουρίστες ή για εμάς και τους πιάναμε αγκαζέ χερά-χερά και μας πήγαιναν στο δωμάτιο, το βλέπαμε στη νύχτα, ξημερώματα, το κλείναμε. Αυτό μετά άλλαξε και παίρναμε τηλέφωνο στα νοικιαζόμενα δωμάτια. Υπήρχαν λίστες, μπαίναμε τηλεφωνικά. Τώρα, κάποιοι δίνουν ακόμη το IBAN. Αν κλείσουμε με το IBAN και δώσουμε μια προκαταβολή, εκεί βλέπουμε το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Αν το ταυτίσουμε, νομίζω είναι ασφαλές αυτό μετά. Ναι, αλλά έχουν φύγει τα χρήματα εκεί πέρα. Δηλαδή, θα δείχνει με αστεράκια μέχρι να κάνει το έμβασμα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Να σα πω χτεσινοβραδινό περιστατικό. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο μια γιαγιά, ένα επιτίδιο και λέει: έλα, σου έχω σούπερ Σαββατοκύριακο για τα εγγόνια σου.
στη μαγευτική Μάνη, στη μαγευτική Σαντορίνη, στη μαγευτική Μύκονο μόνο 200 ευρώ, αλλά πρέπει να το πληρώσεις τώρα, ακόμα και αν τα παιδιά πάνε σε 2 μήνες, σε 3 μήνες ή το επόμενο καλοκαίρι. Η γιαγιά πήγε να την πατήσει, ο παππούς πήγε να την πατήσει, η θεία πήγε να την πατήσει, η μαμά πήγε να την πατήσει. Δεν πιστεύουμε σε αυτό που μας λένε στο τηλέφωνο. Η απάτη και ο τρόπος απάτης δεν έχει αλλάξει, παιδιά. Είναι ίδια τόσα χρόνια. Ο ψηφιακός μανδύας είναι που αλλάζει την απάτη. Χτες, λοιπόν, μιλούσα με μια φίλη στη Δονούσα. Μου λέει, Νίκο, περιμένω μία η ώρα που έρχεται το πλοίο να παραλάβω αυτούς που θα μείνουν. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος που είναι στα νησιά μας τώρα και στην άγωνη γραμμή και στη γόνιμη γραμμή. Αγωνιούν και αυτοί έχουν και δικά τους αναγώνα τα μικρά καταλήματα, βέβαια. Οπότε εμπιστευόμαστε αυτόν που γνωρίζουμε, μιλάμε στο τηλέφωνο, διαπιστώνουμε και διασταυρώνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε όλα τα στοιχεία που συμπληρώνουν το κατάλημα, το πώς πηγαίνουμε, πού πηγαίνουμε, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, όλα τα σχετικά, και μετά περνάμε στο παρασύνθημα που είναι να στείλουμε τα χρήματα, αν και θα σας πω ότι πολύ σπάνια ζητά κάποιος ολόκληρη τη διαμονή και εκεί θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε σίγουροι ότι ο άνθρωπος ο οποίος επικοινωνεί είναι αυτός που έχει πραγματικά το κατάλημα. Είναι λίγο πολυσύνθετο, δεν ξέρω. Πάντως, ακούω κόσμο και επειδή εδώ εμείς έχουμε και τη Χαλκιδική και είναι τα δωμάτια περιζήτητα κυρίως για τα Σαββατοκύριακα, από τώρα έχει αρχίσει η συζήτηση. Πολλοί θέλουν, Νίκο, προκαταβολή. Εντάξει, εννοείται δεν είναι παράνομο. Απλά πρέπει λίγο να μην εμπιστευόμαστε μόνο τηλεφωνικά με κάποιον που μιλήσαμε που δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Μπορείς να μπεις στο site του ξενοδοχείου, το γνήσιο site το επώνυμο, και να περάσεις τα στοιχεία ή να κάνεις επικοινωνία μέσω του επώνυμου site και του επώνυμου email. Ένα mail, threebrothers.halkidiki@gmail.com, δεν είναι mail επιχείρησης το οποίο μπορώ να διασταυρώσω. Το info ή το booking ή το sales@threebrothers.com είναι ένα mail το οποίο διασταυρώνεται. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό και να φροντίσουμε και οι επιχειρηματίες να κάνουν update και upgrade και να έχουν φροντισμένα site και φροντισμένη επικοινωνία, και οι πελάτες που είναι να μείνουν στο κατάλημα να κάνουν όλους τους σχετικούς ελέγχους και ας μην βιαζόμαστε. Ναι. Δηλαδή, παραέχουμε ευκαιρία να στείλουμε 600-800 ευρώ. Το καταλαβαίνω, αλλά ο κόσμος βιάζεται πολύ γιατί θέλει να κλείσει το δωμάτιο όταν πετυχαίνει μια κάπως νορμάλ τιμή, έτσι. Και από την άλλη είναι και ιδιοκτήτες για τα μικρά δωμάτια, δεν λέμε τώρα για ξενοδοχεία κολοσσούς, που έχουν εκεί το κινητό τους στο site και τους ενοχλούμε ανα πάσα στιγμή όλο το καλοκαίρι. Πολλοί είναι και ευγενικοί, δίνουν και πληροφορίες για τα δρομολόγια, για τα πλοία. Έτσι, σωστά. Εντάξει, ποιος θέλει τώρα να έχει άδεια δωμάτια. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο πριν σε αποχαιρετήσουμε. Ναι. Στο εξωτερικό, πάρα πολύ παλιά γενιά που έχει δωμάτια και δεν θέλει να μπει σε κάποια εταιρεία, γιατί και στις εταιρείες αυτές που ανέφερες πληρώνουν προμήθεια οι ιδιοκτήτες. Δουλεύουν πολύ με το WhatsApp ή το Viber. Αυτό είναι ασφαλές για εμάς που πληρώνουμε και εκεί κάποιες προκαταβολές? Σε πολλές περιπτώσεις το WhatsApp ή το Viber μπορεί να είναι πιο ασφαλές, γιατί βλέπεις το τηλέφωνο του ανθρώπου που ναι, υπάρχει. Γιατί σου λέει, εγώ δεν έχω site, αλλά μέσω WhatsApp μπορούμε να τα πούμε, ας πούμε, ή μέσω Viber. Ναι, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διασταυρώσουμε τον αριθμό του WhatsApp με τον αριθμό που βρίσκεται δηλωμένος στο site του καταλήμματος. Αλλιώς είμαστε τελείως στον αέρα. Και να πούμε, να μην ξεχνάει κανείς, ότι τσάμπα είναι μόνο το τυρί στη φάκα. Όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, τα πληρώνουμε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Καλά, θα τα ξαναπούμε αυτά βέβαια. Κάτι θα προκύψει, εννοώ, για να ξαναπούμε για τους hackers των διακοπών. Ναι, το οποίο να σου πω, Έλισσα, ότι υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Τα voucher που δεν εξαργυρώθηκαν, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, που δεν ξέρουμε αν ήταν πολλοί από αυτούς και επιτίδη, πήραν καταλήμματα, έκλεισαν διαμονές με voucher και δεν μπόρεσαν ποτέ να εξαργυρώσουν το voucher ή να δουν ότι το voucher ήταν ενεργοποιημένο. Το voucher που λειτουργεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, να πούμε, θέλει ενεργοποίηση πρώτα για να χρησιμοποιηθεί. Ναι, του κοινωνικού τουρισμού. Με τα στοιχεία του κατόχου. Βέβαια, με τα στοιχεία. Οπότε να προσέχουν και αυτοί που έχουν τα καταλήμματα. Γιατί ο φόρτος εργασίας πάνω στην τουριστική περίοδο είναι πολύ μεγάλο για να κάνουν όλη τη γραφειοκρατία τη υποδοχή ενός voucher. Σωστά, και έχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και καλά κάνεις και το τονίζεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε και την άλλη Πέμπτη. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σου. Επίσης, γεια σου, Νίκο. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα.